Σας έδειχνα χάρτες οι οποίοι είχαν βγει από το 2013. Πάνω σε αυτά που λέει ο Νταβούτογλου. Πάνω σε αυτά που λέει ο Νταβούτογλου. Διχοτόμησαν τη Μεσόγειο, λέει, με την Αίγυπτο. Ναι, ναι. Και είχαν βγει από το 2013 από δικούς μου μαθητές, από Έλληνες αξιωματικούς, οι οποίοι ήταν μαθητές μου. Και αυτό τι δήλωνε, δήλωνε ότι προϋπήρχαν. Mm-hmm. Ο κύριος Νταβούτογλου, από τότε που τα έγραψε σαφέστατα. Έλεγα δεύτερο πράγμα. Τι? Ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι του Μόρση είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο κύριος Νταβούτογλου και αν θυμάστε ήμουν ο πρώτος που ανέλησε αυτήν τη χειρονομία. Βεβαίως. Τι σημαίνει, ναι, τι αυτό, σημαίνει. Χαιρετάει σήμερα και ο πρώτος Ερντογάν. Το κάνει αυτό. Τώρα χαιρετάει και ο κόσμος τον Ερντογάν έτσι. Mm-hmm. Από κάτω. Με τη ραμπιά. Τι έτσι. Σημαίνει, τι σημαίνει, για πείτε το. Η ραμπιά είναι, σημαίνει τέσσερα στα αραβικά mm-hmm. και ουσιαστικά σημαίνει τον τέταρτο Αιγύπτιο πρόεδρο. Mm-hmm. Αρχίζοντας Νάσερ, ένα. Ναι. Σαντάτ, Μουμπάρακ, Μόρση. Ο Μόρση όμως ήταν ο τρίτος στην ιεραρχία των αδερφών μουσουλμάνων. Mm-hmm. Οπότε στην πλατεία Ταχρίρ άρχισαν να φωνάζουν με αυτό το σύνθημα, θέλοντας να δηλώσουν ότι είναι αδελφοί μουσουλμάνοι και ότι στηρίζουν τον τέταρτο Αιγύπτιο πρόεδρο. Αυτό το Αλιχβάν αλ-Μουσλιμούν, η μουσουλμανική αδελφότητα, κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε, από το 28 που δημιουργήθηκε στην Ισμαηλία της Αιγύπτου, κάνει μία κίνηση η οποία έχει σαν στόχο να ενώσει τα δύο διαφορετικά δόγματα, σουνιτισμό και σιιτισμό. Λοιπόν, αυτό το οποίο ο συνάδελφος ετώνησε προηγουμένως για τον εθνικισμό, τον ισλαμιστικό, είναι ένα είδος το οποίο ξεκίνησε ήδη από τον Οζάλ, με το Turk Islam Syntezi. Πιστεύετε, τουρκο-ισλαμική σύνθεση. Ότι η Ευρώπη θα φρενάρει με έναν τρόπο τον Ερντογάν, ότι όλη αυτή η στάση του τώρα έχει ποτέ δημιουργήσει ένα μέτωπο. Ποτέ ούτε δεν το πίστεψα, τώρα. Κυρία Αναστασοπούλου. Από τη Γαλλία δεν έχουμε δει τέτοια στάση ξανά, γι' αυτό σας το επαναφέρω. Μα σας λέω, η Γαλλία αυτή τη στιγμή δεν το κάνει ως Ευρωπαία. Η Γαλλία το κάνει στηρίζοντας τα συμφέροντά της, τα οποία κινδυνεύουν στη Μεσόγειο. Και βλέποντας ότι η αμερικανική ισχύς αρχίζει και μάλιστα απομακρύνεται από τη Μεσόγειο. Ναι, αλλά μας εξυπηρετεί τους στόχους μας αυτή η στρατηγική της Γαλλίας. Σαφέστατα και μας εξυπηρετεί. Και εγώ είμαι απολύτως σύμφωνος με τη Γαλλία και τις μεθόδους της. Το θέμα είναι ότι πρέπει και εμείς να την ενθαρρύνουμε μαζί με την Κύπρο. Και λέω τώρα εγώ. Μπορούν να ακυρωθούν τα σχέδια της Τουρκίας τώρα, κύριε καθηγητά. Και με ποιο τρόπο, είπε ο Μανώλης πριν, να τρέξουμε να κάνουμε τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Πάση θυσία. Σαφώς και μπορούν, αλλά με την Αίγυπτο δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι σαφές. Εκείνο το οποίο πραγματικά μου δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα να καταλάβω, είναι γιατί δεν το κάνουμε με την Κύπρο. Το έχετε πει πολλές φορές. Αυτό. Είναι η φοβικότητα. Και νομίζω ναι, χωρίς να είμαι σίγουρος, ναι. Νομίζω αν γίνει μια προσπάθεια με την Κύπρο, η Αίγυπτος με την Τουρκία αύριο το πρωί θα συμφωνήσουν. Ναι, ωραία. Ας συμφωνήσουν. Ναι. Κάθε, και το ερώτημα που θέλω να απευθύνω και στους δυο σας, κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε Μάζη, κύριε καθηγητά, ξεκινάω από εσάς, είναι αν περιμένετε μέσα στο επόμενο τρίμηνο ότι ο Ερντογάν θα κλιμακώσει. Και αν το κάνει, με ποιο τρόπο θα το κάνει. Γιατί ακούμε από την ελληνική κυβέρνηση ότι εμείς ετοιμαζόμαστε για όλα τα σενάρια. Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Πάρα πολύ ωραία, γιατί κυκλοφορούν και εδώ διάφοροι μύθοι. Μπορεί να γίνει, λέει, ένα ελεγχόμενο επεισόδιο και μετά να επέμβουν οι μεγάλες δυνάμεις, να μας σταματήσουν. Εσείς τι λέτε ότι θα γίνει? Δεν υπάρχει ελεγχόμενο επεισόδιο. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να πυροβολεί κάποιον άλλον, οπουδήποτε, αυτό το πράγμα επεκτείνεται. Πρώτον. Δεύτερον, οι Τούρκοι δεν είναι αφελείς. Γιατί όπως ξέρουμε, εμείς ξέρουν και αυτοί. Δεν είναι αφελείς να δημιουργήσουν ένα θερμό επεισόδιο σε ένα σημείο. Θα το δημιουργήσουν σε 4-5 σημεία. Γιατί το θέλουν οι Τούρκοι τώρα αυτό? Να τους ενώσουν όλους απέναντί τους? Μα ποιους όλους? Ποιους? Όλη την Ευρώπη. Φραστικά. Φραστικά. Στην πραγματικότητα, όλους την Ευρώπη την έχουν φραστικά. Δεν την έχουν. Φραστικά. Την έχω. Εντάξει, μα δεν πολεμάμε όταν τώρα. Βγήκαμε σε πόλεμο. Μα δεν καταλάβατε, όταν φτάσει να γίνει αυτό το πράγμα. Θα απομακρυνθούν, λέτε όλοι. Μέχρι αυτό το σώμα που λέγεται Ευρώπη και το οποίο χαρακτηρίζεται από αντανακλαστικά δεινοσαύρου, να καταλάβει τι συμβαίνει, να θελήσει να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του προς μια κατεύθυνση. Θα είμαστε μόνοι μας, λέτε. Θα είμαστε μόνοι μας.